Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Αρχίζουμε με μία ανώνυμη αδελφή μας η οποία γράφει. Ο Λόγος του Θεού αναφέρεται σε κάποιο προσκεκλημένο στο γάμο του Αρνίου, ο οποίος δεν φόρεσε ένδυμα γάμου και τον έβγαλαν έξω. Θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που δεν είχε ο προσκεκλημένος, ποιο είναι το ένδυμα γάμου. Ναι, όχι ακριβώς το γάμο του Αρνίου, ας το διαβάσουμε όμως από μέσα. Είναι ο γάμος του Υιού όπως λέγει, το ΚΒ κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Θα το διαβάσω από την αρχή, αλλά θα μείνω σε αυτό το οποίο αναφέρεσαι στο ένδυμα γάμου. «Και αποκριθείς ο Ιησούς, πάλιν είπε προς αυτόν δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ως έκανε γάμους εις τον Υιόν αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσω τους προσκεκλημένους εις τους γάμους. Και δεν ήθελον να έλθωση. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους, λέγον είπατε προς προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά μου είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθαν, ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού, οι δε λοιποί πιάσαντε στους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς οργίστη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους, στην πόλη αυτών και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτούς, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν είσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθώντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς συνήγαγουν πάντα όσους έβρουν πονηρούς και αγαθούς και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθώντε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες εντάφθα μη έχων ένδυμα γάμου, ο δε απεστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτες, δέσαντες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε στο σκότος του εξώτερον, εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Μιλάει λοιπόν παραβολικά, με παραβολή δηλαδή, για το γάμο του μεγάλου βασιλιά και για την ετοιμασία του για το γάμο. Κάλεσε, τα πάντα τα ετοίμασε, κάλεσε τους προσκεκλημένους και κάποιοι αμέλησαν, άλλος πήγε στο χωράφι του, στα υπάρχοντά του, άλλος πήγε στη δουλειά του και άλλος πήγε στην οικογένειά του. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που εμποδίζουν τον άνθρωπο να μείνει στο θέλημα του Θεού. Οι οικογενειακές μας υποχρεώσεις, τα υπάρχοντά μας και οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Επειδή όμως έπρεπε να γεμίσει ο οίκος, τότε στην παραβολή ο βασιλιάς στέλνει τους δούλους και φωνάξτε, λέει, όλους πονηρούς και καλούς, γιατί πρέπει ο γάμος να γεμίσει. Και πράγματι τους φώναξε και γέμισε ο οίκος. Ακόμη δεν έγινε ο γάμος και γέμισε ο οίκος από καλεσμένους και καθισμένους για να ετοιμαστούν για το γάμο. Και έκανε μια τελευταία επιθεώρηση ο βασιλεύς. Και ανάμεσα σε αυτούς είδε κάποιον που δεν φορούσε ένδυμα γάμου. Εκεί ιστορικά πρέπει να πούμε ότι πάντα στους γάμους οι μελόνυμφοι έδιναν ένα ιδιαίτερο
φόρεμα, μια ιδιαίτερη ενδυμασία που το αποκαλούσαν ένδυμα γάμου και έπρεπε όλοι να το φορέσουν όταν βρίσκονται προσκεκλημένοι. Όλοι το ίδιο. Τώρα βέβαια δεν ισχύει αυτό, αλλά πάντα και σήμερα και σε εμάς το ένδυμα γάμου είναι το πιο επίσημο. Όταν μας καλούν σε ένα γάμο για να τιμήσουμε τους μελόνυμφους, αλλά και να τιμήσουμε και τους εαυτούς μας, φοράμε ένα επίσημο ένδυμα. Τώρα όμως ποιο είναι αυτό το ένδυμα γάμου που ήταν τόσο σοβαρό στην παραβολή, γιατί αυτός ο οποίος ευρέθη χωρίς να φοράει, ο λόγος του Θεού λέει απεστομώθη, κατάλαβε ότι είναι σοβαρό αυτό, αυτή η έλλειψη που έχει, και δεν μπόρεσε να απαντήσει, να απολογηθεί, και ο βασιλεύς διέταξε να τον δέσουν και να τον ρίξουν στο σκότο στο εξώτερο. Ποιο είναι αυτό το ένδυμα γάμου για μας που ετοιμαζόμαστε για το γάμο του αρνίου? Ποια είναι αυτή η προετοιμασία μας? Ο λόγος του Θεού το λέγει πεντακάθαρα, για να μην έχουμε καμία αμφιβολία, στην επιστολή προς Γαλάτας, και διαβάζω το 27 εδάφιο από το Δέλτα κεφάλαιο. «Επειδή όσοι ευαυτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Γιατί είναι γραμμένο «ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε». Δεν σώζεσαι αν πίστεψες, αναγεννήθηκες και ακόμη και βαφτίστηκες και με Πνεύμα Άγιο και ακόμη και έχεις απομακρυνθεί από τον κόσμο της αμαρτίας και σώστηκες από τη γενναία αυτή την πονηρά και διαστραμμένη, εάν δεν έχεις βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Δεν υπάρχει σωτηρία. Τι είναι λοιπόν το βάφτισμα που είναι τόσο σοβαρό, όπου αποτελεί και αιτία να ρυφθεί στην κόλαση αυτός, παρόλο που είναι προσκεκλημένος και πήγε για να λάβει μέρος στο γάμο? Η Γραφή περιγράφει το τατού βαφτίσματος με απόλυτη λεπτομέρεια, για να μην έχουμε, για να είμαστε αναπολόγητοι. Καταρχάς ο Ιησούς Χριστός έδωσε εντολή. Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε, τέλειωσε. Δεν βαφτίστηκες, δεν σώθηκες. Δεν φτάνει να πιστέψουμε μόνο. Το βάφτισμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως η αρχαία εκκλησία προσδιορίσε «ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών». Όχι νηπίο βαφτισμός, να ομολογήσει ο κουμπάρος, ο νονός. Αστεία πράγματα. Ο πιστεύσας ομολογεί και βαφτίζεται. Και ο Χριστός λέγει «όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν εγώ θα ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου του ουρανίου». Το βάφτισμα λοιπόν δεν είναι μια τυπική διαδικασία για να δώσουμε ένα ονοματάκι. Είναι ουσιαστική λατρεία που έχει σωτηριακό περιεχόμενο. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς στο δεύτερο κεφάλαιο, «διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και εσείς είστε πλήρης εν αυτό το Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας». Και εξηγεί τώρα, «εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον» στην Παλαιά Διαθήκη. Εάν δεν ήταν περιτετμημένος ο άνθρωπος τη σάρκα, δεν ήταν Ισραηλίτης. Ήταν σημείο πίστης, σημείο αφιέρωσης. Στην Καινή Διαθήκη, που είναι ακόμη πιο σοβαρά τα πράγματα από πνευματικής απόψεως, πρέπει ο άνθρωπος να είναι περιτετμημένος με περιτομή να χειροποιείτον, την περιτομή δηλαδή του Χριστού, δια της οποίας απεκδιώμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Δηλαδή αν δεν βαφτιστείς δεν βγάζεις το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, ώστε ο βαφτιζόμενος απεκδίεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, των παλαιών άνθρωπων το θάβει, και βγαίνοντας από το είδωρ ντύνεται Χριστό, καθώς είναι γεγραμμένο «όσοι εις Χριστόν ευαυτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε». Παίρνει ένα νέο ντύσιμο.
το ντύσιμο του Χριστού, του κεχρισμένου, του ανθρώπου του Θεού, του λαού του Θεού. Το βάφτισμα σώζει, λέει ο Απόστολος Πέτρος, και το λέει τόσο καθαρά για να μην έχουμε καμία αμφιβολία. Και το διαβάζω. Του οποίου αντίτυπονών το βάφτισμα σώζει και εμάς σήμερον, όχι αποβολή της ακαθαρσίας της αρχός, αλλά μαρτυρία, ομολογία της αγαθής συνειδήσεώς μας εις τον Θεόν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν αυτός που δεν είναι βαφτισμένος δεν φέρει ένδυμα γάμου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επίσης λέγει στην επιστολή προς Κολοσσαείς, διαβάζω από το 12 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σας ούτω και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπη, ή της είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Τη στιγμή λοιπόν που αναγεννηθεί και βαφτιστεί εν ύδατη και ενδυθεί Χριστό ο άνθρωπος, από εκεί και πέρα ενδύεται τον αγιασμό. Και μάλιστα, για να το καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, στην εκκλησία, στην Αποκάλυψη της Λαοδικίας, λέγει ο Λόγος του Θεού, «Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσίον τεδοκιμασμένον εκ πυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά να αγοράσεις δια να ενδυθείς, ώστε να μην φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου». Η μάτια λευκά να αγοράσεις και να ενδυθείς. Να αγοράσεις χρυσίον τεδοκιμασμένον δια πυρός, που είναι ο Λόγος του Θεού, για να πλουτίσεις. Και η μάτια λευκά. Και για να αγοράσεις σημαίνει πουλάς. Θυσιάζεις. Τον αγιασμό ζητάει ο Θεός να ενδυθούμε. Άγιοι γίνεστε καθώς ο πατήρ σας είναι Άγιος. Και ακόμη πιο καλά, στο γάμο του αρνίου εν τέλει, λέγει ο Λόγος του Θεού, και ήκουσα, διαβάζω από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο το 6 εδάφιο, και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων, αλληλούια, διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομαι και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε την δόξα εις αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού η εκκλησία ητίμασεν εαυτήν. Και δόθη εις αυτή να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Είναι το ντύσιμο που θα του δώσει ο Χριστός εν τέλει, τα δικαιώματα των Αγίων, οι δικαιοσύνες των Αγίων, για να συμμετάσχει στο γάμο του αρνίου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί ανώνυμοι αδελφοί, για το ερώτημά σου. Συνεχίζουμε με ένα, που δεν είναι ερώτημα, είναι και παρατηρήσεις, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο, αλλά θα διαβάσω τα βασικά για να δώσουμε απαντήσεις. Διαβάζω. «Γεια σας, άκουσα την απάντηση νούμερο 19, πως πρέπει να είναι η ενδυμασία της γυναίκας, 14 Σεπτόμου 2009. Τον ομιλητή να λέει, η ένδοση του παντελονιού, όπως λέει η Γραφή, δεν είναι θέμα σεμνότητος, είναι ευθέλιγμα. Και έκανε αναφορά στο Δευτερονόμιο ΚΒ5. Η γυνή δε θέλει φορές το ανήκον στον άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολή γυναικός, επειδή πάντες οι πράτοντες ούτως είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον». Λέει και άλλες παρατηρήσεις που δεν έχουν το νόημα της ερώτησης, αλλά συνεχίζει όσο για το θέμα αν είναι ευδέλιγμα, ο νόμος αναφέρει και άλλα, τα σύμμικτα υφάσματα, τα ακρόσια, όπως το κασκόλ, αυτά δεν ισχύουν, ακολουθούμε τον νόμο επιλεκτικά. Γιατί ξυριζόμαστε αφού είναι σχρόν στον άντρα να ξυρίζει το πηγούνι του? Ναι, αγαπητέ μου, και υπογράφει Βαρνάβας. Φαντάζομαι ότι δεν είναι το όνομά του. Ανώνυμος είναι, ο Κύριος να τον ευλογήσει, τον αδελφό μας τον Βαρνάβα. Πράγματι,
σε αυτή την απάντηση έτσι είπαμε και έτσι λέμε. Το ερώτημα είναι πώς το στηρίζουμε από το Λόγο του Θεού, για να το πούμε. Το ξαναδιαβάζω από το ΚΒ5. «Η γυναίκα δεν θέλει φορέσει το ανήκον στον άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στον ίν γυναικός, επειδή πάντες η πράττου της ούτω είναι βδέλυγμα εις Κύριον των Θεών σου». Άρα λοιπόν, πράγματι πιστεύουμε ότι το ανήκον στη γυναίκα, όταν το φοράει ο άντρας, δεν είναι θέμα σημνότητος, ή το ανήκον στον άνδρα όταν το φοράει η γυναίκα δεν είναι θέμα σεμνότητος, είναι ζήτημα βδελύγματος. Το συχαίνεται ο Θεός. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Να φοράς κάτι που το συχαίνεται ο Θεός. Έστω και αν υπάρχει αμφιβολία μέσα σου, πώς θα το διακινδυνεύσουμε να φοράμε κάτι που το συχαίνεται ο Θεός, το βδελύτεται ο Θεός. Το παντελόνι, κάτι την ταπεινή μας γνώμη, είναι τουλάχιστον για την εποχή μας και για τον πολιτισμό μας και για τη ζωή μας, είναι κανονικότατο ένδυμα του ανδρός. Εάν δε πίσω το παντελόνι γίνεται γυναικείο, τότε τι διαφορά έχει το ανδρικό παντελόνι στη γυναίκα από το γυναικείο? Το γυναικείο παντελόνι είναι και άσεμνο. Περιγράφει όλες τις λεπτομέρειες του σώματος του γυναικείου. Άρα το γυναικείο παντελόνι είναι και βδέλυγμα, αλλά είναι και άσεμνο. Αυτή είναι η άποψή μας. Εντάξει, δεν επιμένουμε σε κανέναν να το πιστέψει και να το ακούσει. Αυτό το λέμε για τον εαυτό μας, για τις οικογένειές μας και για την εκκλησία στην οποία, την οποία υπηρετούμε. Τώρα, αυτό το οποίο λες το τελευταίο, ότι δεν λέει μόνο για το ανήκον στον άντρα, αλλά λέει για τα σύμμικτα υφάσματα, τα ακρόσια κλπ. Για να το διαβάσουμε πώς το λέει. Για, το 5 το ξαναδιαβάζω. «Γενή δεν θέλει φορέσει το ανήκον στον άντρα, ουδε ανήρ θέλει ενδυθεί στο λιγυναικός, επειδή πάντες οι πράττοντες ούτως είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεό σου». Και διαβάζω και το παρακάτω που λες, το 10 εδάφιο. «Δεν θέλει αρωτριάσει με βούν και όνων ομού, δεν θέλεις φορεί ένδυμα σύμικτων από μάλινων ομού και λινάριων, θέλεις κάμει σε αυτόν κρόσια εις τα τέσσερα άκρα του ενδύματός σου με το οποίο σκεπάζεσαι» κλπ. Αυτά όμως δεν αναφέρεται ότι είναι βδέλυγμα. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Τα βδελύγματα στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία αναφέρονται καθαρά μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν είναι πολλά. Μέσα στην Πεντάτευκο τουλάχιστον, για να πω το σωστό, που είναι και η βάση της Παλαιάς Διαθήκης, η Πεντάτευχος. Δεν αναφέρεται σε πολλά ζητήματα ότι είναι βδελύγματα, ούτε στα ακρόσια, ούτε στα σύμμικτα, οι σύμμικτα υφάσματα. Αυτές ήταν διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες σήμερα δεν ισχύουν και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Όταν όμως κάτι ο Λόγος του Θεού το περιγράφει σαν βδέλυγμα, και θα τα δούμε ποια είναι αυτά τα οποία περιγράφουν σαν βδέλυγμα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτά που τότε στην Πεντάτευκο περιγράφονται από το Θεό σαν βδέλυγμα και στην Καινή Διαθήκη περιγράφονται σαν βδέλυγμα, σαν κάτι που συχαίνεται ο Θεός. Δηλαδή με τον ερχομό του Χριστού, αυτά που συχαινόταν ο Θεός δεν έπαψε να συνεχίζει να τα συχαίνεται. Και ας δούμε. Πάμε πρώτα στο Ζ26 το Δευτερονόμιο. Ζ26, να δούμε το πρώτο βδέλυγμα που αναφέρεται στην Πεντάτευκο. Ζ26, διαβάζω. Από το 25. «Τα γλυπτά των θεών αυτών θέλετε καύση εμπειρή. Δεν θέλεις επιθυμίσει το αργύριον, το χρυσίον, το επ' αυτών. Ουδέ θέλεις λάβει αυτόν εις αυτόν, δια να μην παγιδευθείς σε αυτό, διότι είναι βδέλυγμα εις Κύριον το Θεό σου. Και δεν θέλεις φέρει βδέλυγμα εις τον οίκον σου, για να μην γίνεις ανάθεμα ως αυτό. Θέλεις αποστραφεί διόλου εντελώς και θέλεις βδελυχθεί εντελώς, γιατί είναι ανάθεμα». Δηλαδή το οποιοδήποτε χρυσάφι επάνω στα είδωλα, το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, για το Θεό είναι βδέλυγμα. Επίσης, να μην τα πάω αναλυτικά,
Όποιος θέλει ας το κοιτάξει, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, στο Δευτερονόμιο, μιλάει για θυσία με μόμο, που είναι ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι και οι οποίοι και σήμερα είναι ευδέλιγμα εις το Θεό. Στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 9 εδάφιο, πάλι στο Δευτερονόμιο, υπάρχουν τα βδελίγματα των εθνών, μαγείες, μαντίες, ανθρωποθυσίες. Και βεβαίως και σήμερα είναι βδέλιγμα. Στο ΚΒ Δέλτα είναι η αλότρια ενδυμασία που την ονομάζει βδέλιγμα, την περιγράψαμε. Στο ΚΓ 17-18 μιλάει ότι είναι βδέλιγμα η πόρνη, ο κίνεδος, η διαστροφή, η κτηνοβασία, η μοιχή και σήμερα είναι βδέλιγμα. Στο ΚΔ 4, πάλι στο Δευτερονόμιο, βδέλιγμα εννοεί και στο Μαλαχία, πορνεία, μοιχεία και ο δεύτερος γάμος. Και σήμερα τον βδελείται το Θεό στον δεύτερο γάμο. Στο ΚΣ 16, τα διάφορα πλαστά ζύγια, δηλαδή η αδικία, η απάτη, η προμελέτηση, η εκούσια, η αμαρτία δηλαδή, η εκούσια αμαρτία, ήταν βδέλιγμα και είναι βδέλιγμα. Και μάλιστα ασυγχώρεται η εκούσια αμαρτία, αν δεν μετανοήσεις, αμαρτάνοντες εκουσίως, ασυγχώρεται η αμαρτία. Και τέλος, στο ΚΖ 15, τα είδωλα και τα ειδωλόθητα είναι βδέλιγμα, όπως και σήμερα στην Καινή Διαθήκη περιγράφονται. Δηλαδή είναι πολύ μικρός ο αριθμός που περιγράφονται στην Πεντάτευγο ως βδελίγματα που τα συχαίνεται ο Θεός και βεβαίως δεν πάβει να τα συχαίνεται και στη συνέχεια όταν έρχεται ο Χριστός. Γι' αυτό ας μην μπερδεύουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, έστω και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ενδυμασία της γυναικός και του ανδρός. Και μην κρίνουμε και κατακρίνουμε και ειρωνευόμαστε. Ό,τι λέμε, το λέμε όλοι μας από φόβο Θεού. Όχι από διαφορία, από φόβο Θεού να μην λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγιστήκαμε για την ημέρα της υιοθεσίας, για την ημέρα της Αναστάσεως, για την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Ό,τι είναι βδέλιγμα στην Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα μόνο στην Πεντάτευχο, που είναι η βάση της Παλαιάς Διαθήκης, το βλέπουμε να είναι βδέλιγμα, δεν έπαψε να είναι βδέλιγμα και στην Καινή Διαθήκη. Τώρα, εάν ψάξουμε να βρούμε δικαιολογίες, ότι το παντελόνι τότε, η φουστανέλα σήμερα, τώρα αυτά είναι οι εσκιμόοι, αυτές είναι ανοησίες. Εμείς ζούμε σε ένα περιβάλλον, εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Και κάθε περιβάλλον έχει την ανδρική και κάθε εποχή και κάθε περιβάλλον και κάθε παράδοση και κάθε συνήθεια και κάθε λαός έχει την ανδρική, γιατί έτσι το έχει κάνει ο Θεός. Την ανδρική και την γυναικεία ενδυμασία. Τέλειωσε. Ψάξε την ιστορία και θα δεις. Πάντοτε υπήρχε ανδρική και γυναικεία ενδυμασία. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο Θεός λέει ότι το ανήκον στη γυναίκα δεν πρέπει να το φέρει ο άντρας. Και το ανήκον στον άντρα δεν πρέπει να το φέρει η γυναίκα, γιατί είναι βδέλιγμα εις το Θεό. Τώρα θα παίξουμε. Θα πούμε είναι, δεν είναι και τι λέει και τι εννοεί. Αυτό το λέει. Εάν τώρα εσύ νομίζεις ότι δεν είναι ανήκον στον άντρα το παντελόνι, αλλά είναι και στη γυναίκα, φόρα το. Τι να σου πω εγώ. Κατά τη συνείδησή του, κατά την κρίση του, ο καθένας αποφασίζει για τη ζωή του. Θα έρθω εγώ να σε ψάξω να σου πω γιατί κάνεις αυτό και γιατί κάνεις εκείνο. Μη γίνεται το τέτοιο πράγμα. Όλοι μπροστά στο Χριστό στεκόμαστε. Και όλοι το Λόγο του Θεού διαβάζουμε. Και όλοι φοβόμαστε το Θεό. Δεν αμφισβητώ το φόβο του Θεού σε κανέναν. Δεν αμφισβητώ την ειλικρίνεια σε κανέναν. Και με πολύ αγάπη λέω αυτά και λέμε σαν Εκκλησία αυτά τα οποία έχουμε καταλάβει μέσα από το Λόγο του Θεού.
Εάν τώρα κρίνεις εσύ ότι είναι αυστηρότης, εγώ σου λέω ότι η υπακοή στο Λόγο του Θεού δεν είναι αυστηρότης. Όπως η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού δεν είναι φανατισμός. Και η ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού δεν είναι φονταμεταλισμός, ούτε μυσαλλοδοξία. Είναι ανάγκη να ορθοποδούμε, να ορθοτομούμε και να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Έτσι όπως το γράφει. Εάν κάτι δεν καταλάβουμε καλά, δεν μας το λογαριάζει ο Θεός. Δεν το καταλάβαμε καλά. Τι θα μας πει ο Θεός, γιατί το έλεγες αυτό, ποτέ θα μας το πει ο Θεός. Έτσι κατάλαβα, Κύριε, έτσι γράφεις εδώ. Δεν είμαι και ιδιαίτερα έξυπνος για να πω ότι τα καταλαβαίνω όλα. Ούτε διεκδικώ και την σοφία, την ανθρώπινη, να ερμηνεύω το Λόγο του Θεού κατά πάντα. Ό,τι διαβάζουμε, λέμε. Με απλά λόγια, με απλές σκέψεις και με ειλικρινή διάθεση όμως. Τώρα να ειρωνευόμαστε το ένας τον άλλον, να κρίνουμε και να κατακρίνουμε ένας τον άλλον, τουλάχιστον από εμάς δεν θα το δείτε. Ούτε θα κρίνουμε, ούτε θα κατακρίνουμε, ούτε θα ειρωνευτούμε κανέναν. Αντιθέτως προσευχόμαστε ο Θεός όλους να μας ευλογήσει, να μας φανερώσει το Λόγο Του και να μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Έτσι πιστεύουμε, έτσι θεωρούμε. Και ευχόμαστε και σε σένα, αγαπητέ Βαρνάβα, κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αδελφέ μου αγαπητέ. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αδελφέ Βαρνάβα, και συνεχίζουμε με μία ερώτηση από τον αγαπητό μας Γιάννη. Ερώτησης. Ο Άβελ που σκοτώθηκε από τον αδελφό του τον Κάιν, πού πήγε, στον Παράδεισο? Και ο Κάιν όταν πέθανε μετά πού πήγε? Ο Άδης υπήρχε τότε? Ναι, αγαπητέ Γιάννη, η ερώτηση αυτή δεν αφορά βέβαια μόνο τον Κάιν και τον Άβελ, αλλά και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν πριν έρθει ο Χριστός, γιατί στη συνέχεια όποιος πιστέψει το όνομα του Χριστού θα σωθεί και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Ας δούμε όμως τη μακροθυμία του Θεού. Πρώτα-πρώτα μας μιλάει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Κύριος κήρυξε και στους νεκρούς. Να το διαβάσουμε από μέσα. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Απόστολου Πέτρου, το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 6. Επειδή δια τούτο εκηρύχθηκε το Ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή και να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Άρα λοιπόν ο Χριστός όταν πέθανε πήγε στον Άδη, εκεί που βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι. Βεβαίως πάντοτε υπήρχε ο Άδης, ο τόπος δηλαδή όπου μαζεύονταν όλοι οι πεθαμένοι άνθρωποι, είτε ο τόπος της Βασάνου, όπου πήγαιναν οι αμαρτωλοί, είτε ο τόπος της ανάπαυσης, σαν γάλες του Αβραάμ, όπου πήγαιναν οι πιστοί. Δηλαδή, οι δίκαιοι άνθρωποι. Περιμένοντας και αυτοί τον Χριστό, να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός λοιπόν σαν άνθρωπος κήρυξε επί της γης, ζωντανός άνθρωπος. Σαν νεκρός κήρυξε στους νεκρούς. Σαν μία ψυχή κήρυξε στους νεκρούς, στις ψυχές των νεκρών. Και το κήρυγμά του ήταν το ίδιο. Το ξαναδιαβάζω. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, για να κριθούν μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή όταν πέθαναν, που πήγαν, αλλά να ζώσει κατά Θεόν εν πνεύματι. Όσοι λοιπόν από τους νεκρούς, ψυχές των νεκρών, πίστευσαν ότι αυτή η ψυχή που ήλθε στον Άδη και κήρυτε Ευαγγέλιο σωτηρίας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, όσοι πίστεψαν, όπως και να είχαν κριθεί σαν νεκροί, είτε στον τόπο της Βασάνου, είτε στον τόπο στις αγκάλες του Αβραάμ, όπως και να είχαν κριθεί,
Εάν πίστεψαν, σώθηκαν. Ειδικά για τη σωτηρία των ανθρώπων όμως, δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη, γιατί την κρίση την κάνει μόνο ο Χριστός, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα ποιος άνθρωπος σώθηκε και ποιος άνθρωπος δεν σώθηκε. Γιατί η σωτηρία εξαρτάται από την τελευταία στιγμή του ανθρώπου πριν πεθάνει. Εάν μέχρι και την τελευταία στιγμή επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, ο άνθρωπος θα σωθεί. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει, αν ο δίκαιος αμαρτήσει στο τέλος, δεν θα λογιστεί η δικαιοσύνη του. Χάνεται. Και αν ο άδικος μετανοήσει στο τέλος, δεν λογίζεται η αδικία του. Η μετάνοιά του είναι αρκετή για να σωθεί. Τώρα, αν ο Κάιν πήγε στον παράδεισο ή ο Άβελ πήγε στον παράδεισο, για τον Άβελ θα μπορούσαμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι ήταν άνθρωπος του Θεού, ήταν πρόβατο του Θεού, τον έσφαξε ο αδελφός του και το αίμα του κράζει μέχρι σήμερα αδικία. Ήταν ο πρώτος φόνος. Για τον Κάιν βλέπουμε δεν μετενόησε ποτέ. Αλλά αντιθέτως είπε ότι η αμαρτία μου είναι πολύ πιο μεγάλη από το να συγχωρεθεί και πήρε το δρόμο του και δημιούργησε και τα έθνη, τους απίστους. Δημιούργησε τον πρώτο, ήταν ο πρώτος δίγαμος. Θα μπορούσα να πω ότι μέσα από τον Κάιν ο διάβολος έφερε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το τέλος του. Θεωρητικά είναι θάνατος, απώλεια. Βέβαια όταν άκουσε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού που πήγε και προς αυτούς και κήρυξε, πώς το αντιμετώπισε, θεωρώ όπως και όταν ήταν στη ζωή. Αλλά αυτή είναι αυθαίρετη θεώρηση και δεν έχει καμία σχέση και δεν στηρίζεται καθόλου στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Στο Λόγο του Θεού εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ότι το αίμα του Άβελ κράζει σήμερα, φωνάζοντας αδικία, αδικία, με σκότωσε ο αδελφός μου. Και ο Κάιν όσο προχώρησε στη ζωή του έφερνε αμαρτίες στους ανθρώπους και δημιούργησε, όπως είπαμε και προηγούμενα, μια ολόκληρη κατηγορία των εθνών. Τα παιδιά του Κάιν δημιούργησαν τους ιούς των ανθρώπων, ενώ τα παιδιά του Σιθ δημιούργησε τους ιούς του Θεού. Υπήρχε η δεύτερη της ερώτηση, αγαπητέ Γιάννη, υπήρχε τότε Άδης? Βέβαια πάντοτε υπήρχε ο Άδης. Ο Άδης θα πάψει να υπάρχει όταν θα ρυφθεί και αυτός στη γέννα του πυρός μαζί με το θάνατο. Όμως τελειώνοντας, θα πρέπει να πω, αγαπητέ αδερφέ Γιάννη, ότι η Γραφή λέει κατά μέρος γνωρίζομεν, κατά μέρος προφητεύομεν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα ξέρουμε όλα, και ιδίως αυτά που είναι για μετά θάνατον, για την κρίση την αιώνια, για το πώς σκέφτεται ο Θεός, για το πώς ενεργεί ο Θεός. Με αυτά που έχουμε διαβάσει, με αυτά που ξέρουμε, με αυτά που καταλαβαίνουμε, με αυτά μιλάμε. Και πάντο λέμε ότι το τέλειον θα το γνωρίσουμε όταν με τη χάρη του Χριστού βρεθούμε από εκεί πάνω, όταν μας αξιώσει όλους ο Θεός να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Τώρα, ποιοι άνθρωποι σώζονται? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι μόνο όσοι επικαλεστούν το όνομα του Χριστού θα σωθούν. Άρα λοιπόν όποιος την τελευταία στιγμή φωνάξει «Κύριε, σώσε με», σώζεται. Όποιος βλασφημίσει τον Χριστό δεν σώζεται. Όμως, αν δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό, τότε ο Θεός έχει κάτι πολύ σημαντικό, μια διέξοδο, γιατί είναι πανάγαθος ο Θεός. Που λέει η Γραφή στο β' κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους: «Επειδή όταν οι εθνικοί που δεν έχουν τον νόμο πράττουν εκφύσεως τα του νόμου, αυτοί νόμων μη έχοντες είναι νόμους σε αυτούς, οι οποίοι αποδεικνύουν, φανερώνουν το έργο του νόμου γεγραμμένο στις καρδιές τους». Πώς? «Έχοντες συμμαρτυρούσα
την συνείδηση αυτών που είναι η φωνή του Θεού σε κάθε άνθρωπο, ξέρει δεν ξέρει το λόγο του Θεού, και τους λογισμούς τους δικούς του, κατηγορούντας και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, εν τη μέρα ότι θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, διά του Ιησού Χριστού πάντοτε, κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άρα λοιπόν και αυτοί ακόμη που δεν έχουν ακούσει για το Λόγο του Θεού, και αυτοί ακόμη έχουν σωτηρία, εάν η συνείδησή τους φωνάζει τόσο δυνατά, την αφήνουν να φωνάζει τόσο δυνατά, την ακολουθούν, και όταν έρχεται σε αντίθεση με τη λογική του ανθρώπου και την καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή, περπάντα και σφόντρα διεφθαρμένη, υπερνικάει η φωνή της συνείδησης, η φωνή του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αγαπητέ μου λοιπόν Γιάννη, ναι πράγματι υπήρχε ο Άδης πάντοτε. Ο Άβελ που σκοτώθηκε από τον αδελφό του πήγε στον Παράδεισο, πιστεύω ναι, με τη μετάσταση των Αγίων από τους Αγγέλους, των Αγίων μετά την Ανάσταση του Χριστού, καθώς ο Χριστός κήρυξε και στους νεκρούς. Αν ο Κάιν όταν πέθανε, πού πήγε? Πήγε σίγουρα στον Άδη, στον τόπο της Βασάνου. Εάν έχει μεταφερθεί στον Παράδεισο, αμφιβάλλω πολύ. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδερφέ μου Γιάννη, για την ερώτησή σου, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας και αυτή έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας και σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας.